Καλωσορίσατε στον κόσμο της γράφης Ιωκίνθια. Εδώ, μαζί μας, στη χώρα του παραμυθιού. Θα περάσετε περιπέτειες. Θα δείτε υπέροχα θεάματα και θα ακούσετε απίστευτες ιστορίες. Καλή διασκέδαση. Δάφνη Ιωκίνθου. Το φανάρι των ψυχών και των θαυμάτων. Κάποτε, σε μια χώρα γεμάτη αυθονία και πλούτο, βασίλευε ένας νέος, αλλά πολύ εγωιστής βασιλιάς. Ό,τι και αν του περνούσε από το μυαλό, ήθελε να γίνεται αμέσως. Ήταν ο ρίγας τούτος υπερήφανος και λίγο λογάριαζε τη θλίψη και τη δυστυχία των άλλων. Ασφαλώς στο βασίλειο δεν υπήρχε φτώχεια μεγάλη, γιατί ήταν ένας ευλογημένος τόπος. Έδινε η γη τα δώρα της απλόχερα και όλοι είχαν το ψωμί της ημέρας εξασφαλισμένο. Τα δέντρα ήταν καρτερά και οι λίμνες γεμάτες ψάρια. Ήξεραν οι άνθρωποι ότι το βασίλειο είχε πολλά εχθρικά έθνη. Πυρηγάδες τους μάζευαν στρατό συνεχώς, με την προσμονή να εισβάλλουν και να κατακτήσουν τον όμορφο εκείνο τόπο. Οι στρατιές του βασιλιά τους έπρεπε να είναι σε ετοιμότητα, γιατί πάντα υπήρχε ο φόβος να γίνει κάποιο πολεμικό έθνος τόσο ισχυρό, που να μην μπορεί κανείς να παρεμποδίσει το στρατό του και τους μισθοφόρους του. Εάν αυτό γινόταν, πολλοί θα θανατώνονταν και άλλους θα τους πουλούσαν σκλάβους σε μέρη μακρινά. Ήταν καλοκαίρι και από τα μέρη εκείνα έτυχε να περνά ένας φτωχός πραγματευτής με μπαλωμένο σάκο. Οι άνθρωποι που περνούσαν και τον έβλεπαν γελούσαν από μέσα τους και λέγανε: «Τι δουλειά έχει αυτός ο ζητιάνος στο βασίλειό μας, τι μπορεί να πουλάει, εμείς έχουμε τα πάντα». Εκείνος, αν και ήξερε τι σκεπτόμουσαν, δεν έλεγε τίποτα, μήτε διαλαλούσε το εμπορεύμά του στις πλατείες. Αντί γι' αυτό, πήρε γραμμή το δρόμο για το παλάτι. Όταν οι φύλακες στη μεγάλη θύρα, με τις αστραφτερές πανοπλίες και τεχνηρά τους δόρατα τον είδανε, του είπαν άγρια να φύγει για να μην τον διώξουν με το ζόρι. Μα εκείνος δεν ήθελε με κανένα τρόπο να τους ακούσει. «Μπορεί να με βλέπετε φτωχό και κακοντυμένο, μα έχω εμπόρευμα εκλεκτό για το βασιλιά σας. Εάν μου δώσει την αμοιβή που ζητάω και αγοράσει ό,τι του δίνω, θα αποκτήσει δύναμη που κανένας ηγεμόνας στη γη δεν έχει, μήτε έχει ονειρευτεί ποτέ». Οι φύλακες ήταν δύσπιστοι, μα αυτός φαινόταν τόσο σίγουρος και ειλικρινής, ώστε του επέτρεψαν να περάσει και να ζητήσει ακρόαση από τον μεγάλο αυλάρχη. Ο μεγάλος αυλάρχης, ένας αυταρχικός άνδρας με ψηλή αστεία περούκα και γαμψιμίτη, αγρίεψε και μίλησε στους φύλακες αυστηρά. «Ακούσε εκεί, να τον απασχολούν για έναν ψεύτη, κουρελιάρη πραγματευτή». Έπειτα γύρισε προς τον πραγματευτή και τον πρόσταξε σκιά, να του δείξει τι θέλει να πουλήσει στο μεγάλο βασιλιά, πιστεύοντας ότι θα ήταν τίποτα μπακύρια ή κάτι άλλο με φτελή αξία. «Για να δούμε, λοιπόν, την πραγμάτια σου». Ο πραγματευτής άνοιξε το σάκο του και έβγαλε ένα πολύ παράξενο, ακτινοβόλο φανάρι, γεμάτο όμορφες διακοσπίσεις. «Φαίνεται εντυπωσιακό. Μα κάνει τάχα τίποτε άλλο από τον ανάμπη παράξενο. Δεν μας λείψανε βαϊφανοί και τα λιχνάρια στο ανάκτορο. Έχει κάποια μυστική δύναμη το φαταχτερό αυτό φανάρι?» «Μα και βέβαια, υψηλότατε. Ο φανός έχει δύναμη μυστική και θαυμαστή, μα δεν μπορώ να την αποκαλύψω παρά μόνο στον ρίγα, σε κανέναν άλλον, και σχόρνα με αφέντη». Ο μεγάλος αυλάρχης θύχτηκε, μα τον οδήγησε στην αίθουσα του θρόνου στο βασιλιά, μια που υπήρχαν μάρτυρες στη συζήτηση και θα έφτανε ίσως τα αυτιά του βασιλιά τον εμπόδισε να αποκτήσει κάτι μαγικό. Ο εγωιστής βασιλιάς, βλέπετε, αγαπούσε πολύ
τη μαγεία, τα θαύματα και κάθε τι που του έδινε δύναμη για να μπορούν και να θαυμάζουν η ευλική του και να φοβίζει τους πολυάριθμους εχθρούς. Ο μεγάλος αυλάρχης μπήκε στην αίθουσα του θρόνου και αφού έκανε μια βαθιά υπόκληση, ανακοίνωσε όλα όσα είχε μάθει. Ο βασιλιάς ενδιαφερόταν για τα μαγεμένα αντικείμενα κάθε είδους και έτσι αμέσως πρόσταξε να του δείξει ο παράξενος πραγματευτής τον μαγικό φανό και να του πει τα πάντα χωρίς να κρύψει κάτι. Βασιλιά μου, τον φανό αυτόν μου τον πούλησε ένας πολύ μεγάλος μάγος πριν πεθάνει και περιέχει τεράστια μαγική δύναμη. Μπορεί με θαυμαστό τρόπο να κάνει κάθε επιθυμία πραγματικότητα. Τι λες? Και γιατί τότε δεν τον χρησιμοποιείς εσύ που είσαι πανφτωχός, αλλά θες να τον πουλήσεις σε μένα? Βασιλιά μου, τον μαγεμένον αυτό φανό δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει ένας φτωχός πραγματευτής σαν ελόγου μου, αλλά μόνο ένας μεγάλος άρχοντας μπορεί να πληρώσει το τίμημα του κάθε θαύματος που ο φανός πραγματοποιεί. Τίμημα? Τα θαύματα αυτά κοστίζουν. Έπρεπε να το έχω υποκτευθεί. Ναι, βασιλιά μου, κάθε φορά που ο φανός κάνει ένα θαύμα, ένας από τους υπηκόους σου θα μεταμορφώνεται σε κύκλωνο και θα πετάει μακριά πολύ σε τόπους που λίγοι ξέρουν. Κι άμα χαθούνε όλοι, ολάχερο το βασιλιά μου θα μεταμορφωθεί σε μια μεγάλη λίμνη. Ο βασιλιάς που το άκουσε, αντί να φοβηθεί και να δεθεί το φανάρι, καταχάρηκε ακούγοντας το τίμημα. Τουλάχιστον δεν θα του κόστιζε χρυσάφι. Όσο για τους υπηκόους του, σίγουρα θα ήταν πρόθυμοι να κάνουν μια θυσία για να ευχαριστήσουν τον ηγεμόνα τους. Πλήρωσε λοιπόν τον πραγματευτή αδρά, πιστεύοντας πως ο φανός αυτός θα του πρόσφερε ευχαρίστηση και θα τον ανακούφιζε από το βαρύ φορτίο των γραφικών του. Όταν ο πραγματευτής έφυγε, ο βασιλιάς θέλησε να δοκιμάσει το νέο του παιχνίδι. Θέλω να φανερωθούν 15 όμορφες σογαλίσκες και ζουν μπροστά μου. Πριν τελειώσει τη φράση του, η επιθυμία του είχε ήδη γίνει πραγματικότητα. 10 πανέμορφες, δελικάτες σογαλίσκες με λευκό δέρμα και μάτια μυγδαλωτά εμφανίστηκαν από το πουθενά και άρχισαν να λυκνίζονται στον ήχο μιας αόρατης αγγελικής άρπας που ηχούσε σαν ερχόταν από βαθύ πηγάδι. Όμως, λίγο μακρύτερα από το παλάτι, ένας μιλωνάς που εκείνη την ώρα άλεθε το αλεύρι μια σχοριάτισσα στο μήλο του, έτσι όπως ήταν άσπρος σαν το αλεύρι, μεταμορφώθηκε σε κύκνο και πέταξε μακριά. Για κοίτα, φαίνεται πως ο πραγματευτής είπε την αλήθεια. Ας διασκεδάσω λίγο ακόμα. Φανέ, δώσε μου χρυσάφι, πολύ χρυσάφι. Γέμισε το παλάτι, γέμισε και τον κήπο και την κουζίνα ακόμη. Θέλω το χρυσάφι να φτάσει στην οροφή του παλατιού. Κάτι σαν ένα σιγανό παράξενο γέλιο ακούστηκε. Ο φανός έλαμψε δυνατά. Οι θύρες του παλατιού άνοιξαν και από το πουθενά άρχισε να ξεχύνεται ένας ποταμός από χρυσά νομίσματα σκεπάζοντας τα πάντα. Ο αστραφτερός σωρός ανέβαινε και ανέβαινε, γέμισε όλο το παλάτι και τελικά το χρυσάφι έρευσε από τα παράθυρα ακόμα και στον κήπο και κάλυψε τις 30 φυλιές με τα 100 φυλαρόδα που γέμιζαν τα πάντα γύρω με βοδιά. Ο βασιλιάς έβγαλε ένα ουλιαχτό,
Φοβήθηκε ότι το χρυσάφι θα τον έπνιγε. Είχε φτάσει ήδη στο λαιμό του και θα τον κάλυπτε εντελώς. «Φανέ, για το Θεό!» παρακάλεσε. «Φτάνει, αρκετό είναι αυτό το χρυσάφι!» Η ευχή του πραγματοποιήθηκε αμέσως. Το χρυσάφι έπαψε να πολλαπλασιάζεται. Μα μια ράφτρα σε ένα ταπεινό σπιτάκι που μεγάλωνε δύο μικρά παιδιά και ένας τσαγκάρης σε μια μικρή γειτονίτσα μέσα στις τόσες του βασιλείου που δούλευε στο τσαγκάρικό του, γίνανε κύκνοι και πετάξανε μακριά στον βαθυγάλανο ουρανό. Ο βασιλιάς είδε τους δύο κύκνους από το μεγάλο παράθυρο της αίθουσας, μα λίγο τον ένιωξε. «Όμως, γιατί μου πήρε δύο κύκνους ενώ έκανα μόνο μια ευχή?» αναρωτήθηκε. «Α, κατάλαβα. Το να ακυρώσω μια ευχή να τη σταματήσω κοστίζει κι αυτό. Τι να κάνω. Άλλη φορά θα είμαι πιο προσεκτικός.» Έπειτα ο βασιλιάς είπε. «Θέλω να έχω μια αθάνατη στρατιά δυνατών πολεμιστών για να κατατροπώσω τους εχθρούς μου.» Στρατιωτικό βάδισμα ακούστηκε έξω από το παλάτι. Ο βασιλιάς έτρεξε και τσαλαβουτώντας μέσα στα χρυσά νομίσματα κατάφερε να φτάσει το κοντινό παράθυρο για να κοιτάξει έξω. Το θέαμα ήταν τρομερό. Στον περίβολο του παλατιού είχε εμφανιστεί μια πανίσχυρη μεραρχία γιγάντιων πολεμιστών με μαύρες πανοπλίες και είχε παραταχθεί περιμένοντας τις προσταγές του. «Μη χάνετε καιρό, πηγαίνετε!» πρόσταξε ο βασιλιάς. «Συντρίψτε κάθε εχθρό μου και καθέναν που με αναντιώθηκε ποτέ ή σκέφτηκε να με αναντιωθεί.» Υπάκουοι, οι γιγάντιοι πολεμιστές, χωρίς ούτε μια λέξη, κάνανε στροφή και φύγανε για να σπείρουν τον θάνατο στις γύρω χώρας, χωρίς να λυπηθούν κανέναν φτωχό ή πλούσιο, άντρα ή γυναίκα, γέρο ή παιδί. Αυτό φυσικά κόστησε στο βασιλιά έναν ακόμη υπήκο που μεταμορφώθηκε σε χαριτωμένο κύκλο. Ο κλήρος είχε πέσει σε ένα συμπαθητικό και φιλικό φούρναρι που πολλοί λέγανε ότι το ψωμί του ήταν τόσο φράτο που θύμιζε σύννεφο. Αυτός ο καλός άνθρωπος συχνά έδινε ψωμί και στους στοχούς της γειτονιάς χωρίς να γυρεύει τίποτα. Μα τώρα τι θα απογίνονταν κι αυτοί? Τόσο του άρεσε το εγωιστή βασιλιά η μαγεία του Φανού που πολλές φορές τον χρησιμοποιούσε για σήμαντους ή και για εντελώς κακόγουστους λόγους. Για να διασκεδάσει μια μέρα αποφάσισε να μεταδρέψει όλους τους αυλικούς του ευγενείς και συμβούλους σε αστεία τελώνια. Τον ενοχλούσαν καιρό θυμίζοντάς του τα βασιλικά του καθήκοντα. Είχαν όλοι περίπου το ίδιο ντύσιμο που είχαν όσο ήταν άνθρωποι και φημίζανε την ανθρώπινη μορφή τους. Μα ήταν πλέον τερατόμορφοι και γελοί. Ο βασιλιάς χαχάνιζε σαν κακομαθημένο σχολιαρόπαιδο σχεδόν όλη μέρα. Προς το βράδυ βέβαια βαρέθηκε και τους έκανε όπως ήταν πρώτα. Μα όλοι είχαν τόσο αξιολύπητο ύφος και στεναχώρια που ακόμα κι αυτός ο ανόητος ηγεμόνας αποφάσισε να μην ξανακάνει τέτοιο αστείο. Αυτό βέβαια δεν βοήθησε τους ταλέπορους που είχαν γίνει κύκνοι μόνο και μόνο για να κάνει αυτό το χωρατό. Αληθινά, δεν περνούσε μέρα χωρίς να χρησιμοποιήσει τον Φανό και μάλιστα πανωτά. Οι δρόμοι πήραν να διάζουν και οι πολυσύχναστες πλατείες να ερημώνουν. Πού είχε χαθεί όλος ο κόσμος, οι τόσοι που κάποτε πλημμύριζαν τις αγορές, τα λουτρά, τις βιβλιοθήκες. Ο βασιλιάς πια ούτε πρόσεχε τους κύκνους που πετούσαν σμήνος πυκνό πάνω από τη χώρα και κρύβανε τον ουρανό. Δεν ενδιαφέρθηκε ούτε όταν ένας-ένας, ακόμα και συμβουλή του, οι αυλικοί και οι άρχοντες εξαφανίζονταν. Στο κάτω-κάτω γιατί να τρέφει μια στρατιά από ανόητους αυλοκόλακες και γκρινιάριδες συμβούλους που του θύμιζαν τα βασιλικά καθήκοντά του. Έτσι ένα πρωί δεν ξύπνησε στο βασιλικό του κρεβάτι, αλλά στις ρίζες ενός μεγάλου δέντρου στις όχθες μιας λίμνης με νερά στραφτερά
σαν υγρό ζαφύρι. Κανείς δεν ήταν εκεί, ούτε οι υπηρέτες του, ούτε οι τραπεζοκόμοι, ούτε οι γεροσύμβουλοι που τον ορμήνευαν από παιδί. Και η σιωπή γύρω ήταν αθόρυτη. Δεν ακουγόταν μήτε τιτίβισμα πουλιού, μήτε θρόισμα του αγέρα, μήτε το γλυκό σούσουρο από το ριάκι. Ο εγωιστής βασιλιάς δεν ήθελε να το πιστέψει. Όλο το βασίλειό του είχε γίνει αυτή η ήρεμη, διαυγής λίμνη. Ο βασιλιάς κατάλαβε και τα έχασε από το φόβο του. Ποιος θα τον υπηρετούσε τώρα? Όσο και αν ζητούσε από τον Φανό να διορθώσει τα πάντα, δεν γινόταν τίποτα. Δεν είχε πια λαό και υπηκόους. Άρα δεν ήταν πια βασιλιάς. Ήταν μόνο ένας ανυπεράσπιστος, αβοήθητος άνθρωπος στο πυκνό βαθυπράσινο δάσος. Έβλεγε γοερά, θρυνούσε και εκτόξευε άγριες κατηγορίες στον ουρανό που επέτρεψε να τον τυφλώσει ο εγωισμός του και να βρεθεί σε τέτοια κατάσταση. Τώρα ποιος μάγειρας θα μαγείρευε τα αγαπημένα του φαγητά? Ποιος υπηρέτης θα τον έδινε? Ποια καμαριέρα θα έστρωνε τα σκεπάσματά του? Άξαφνα όμως, σαν να τον χτύπησε κεραυνός, μια σκέψη τρομερή τον πάγωσε. Μήπως άραγε ήταν αυτός ο ίδιος ο φταίχτης για αυτήν την κακοδαιμονία? Σκούπισε τα μάτια του και έπλαινε λίγο το πρόσωπό του στα καθάρια νερά της λίμνης. Το βλέμμα του καρφώθηκε στο μελαγχολικό ειδωλό του. Δεν μπορούσε πια να γελά τον εαυτό του. Κατάφερε να δει την μικρή αλήθεια. Αυτός και μόνον ήταν ο φταίχτης. Ο εγωισμός που είχε οικοδομήσει τόσα χρόνια τον είχε σύρει στην καταστροφή. Ώρα με την ώρα, μέρα με τη μέρα, είχε γίνει ο φρικτός και ανεύθυνος εκείνος άρχοντας που αφάνισε τον ευτυχισμένο λαό του με τις σκληρές και ασυλλόγιστες επιθυμίες του. Ενώ τα σκεφτόταν αυτά, ποιος εμφανίζεται? Ναι, ο πραγματευτής. Μα πόσο διαφορετικός έμοιαζε. Δεν φορούσε πια κουρέλια, μα λευκή ενδυμασία. Είχε νεανικό πρόσωπο και μεγάλες αγγελικές φτερούγες. Ακτινοβολούσε, έλαμπε. Ο ουρανός με έστειλε με τον μαγεμένο Φανό για να σε βοηθήσω να απαλλαγείς από τον εγωισμό σου. Αν δεν ερχόμουν, θα έχανες περισσότερα από ένα βασίλειο. Ξέρω ότι έχεις πια καταλάβει και μετανιώσει. Γι' αυτό θα σε βοηθήσω. Κατάλευκον κύκλων φάνηκε στον ορίζοντα. Και τόσο πολλοί ήταν που γέμισαν απ' άκρη σ' άκρη τον ουρανό. Έπειτα όλα αυτά τα πανέμορφα λευκά πουλιά κατέβηκαν και άρχισαν να παίζουν και να τσαλαβουτάνε στα σμαραγδένια νερά. Αναφώνησε ο βασιλιάς. Υπηκοή μου, ο λαός μου, πως μπόρεσα να φανώ τόσο επιπόλαιος και εγωιστής? Όλα μπορούν να φτιάξουν με τη βοήθεια του ουράνιου πατέρα, είπε ο άγγελος πραγματευτής. Λίγο μακρύτερα από εδώ είναι ένας καταράκτης, αγκαλιασμένος από γέρικες μελανιδιές. Συχνά ακούει κανείς τις αμαδριάδες που ζουν μέσα στα δέντρα να ψιθυρίζουν και να σιγοτραγουδάνε. Έχει ακόμα πολύ μεγάλα μανιτάρια με καπέλα σαν από κρύσταλλο που λάμπουν τη νύχτα. Θα σου πω το δρόμο να πας εκεί. Περίμενε να δεις τι θα γίνει. Μα ό,τι και αν γίνει, μη βγάλεις λαλιά. Εκεί θα ανακαλύψεις πως θα σβηστεί το κρίμα σου. Ο βασιλιάς, που τόσο είχε ταπεινωθεί και νικήσει τον εγωισμό, ετοιμάστηκε να προσκυνήσει τον άγγελο πραγματευτή. Μα εκείνος τον σταμάτησε με μια κίνηση του λευκού χεριού του. Μόνο τον Θεό να προσκυνάς. Και σαν γίνεις πάλι βασιλιάς, να μην δέχεσαι να υποκλίνεται κανένας μπροστά σου. Τώρα πήγαινε στον καταράκτη και κρύψου στα σίδερα. Και τα μάτια σου τέσσερα, να μην ακούγεσαι και να μην μιλήσεις. Ό,τι και αν φανερωθεί, ό,τι και αν ακούσεις. Αν δεν μ' ακούσεις, δεν θα σου μιλήσω καλό. Ο βασιλιάς ξεκίνησε να προχωράει στην κατεύθυνση που είχε υποδείξει ο άγγελος, ώσπου έφτασε σε ένα όμορφο ξέφωτο με επιβλητικά δέντρα. Είχε νυχτώσει, μα τα μεγάλα μανιτάρια, κτηνοβόλα και απόκοσμα
χάριζαν αρκετή λάμψη ώστε να διαλύεται κάθε σκοτεινιά. Πόση μαγεία έκρυβε ο τόπος εκείνος, ο παράξενος μα και πανέμορφος. Τα λόγια δεν μπορούν να το εκφράσουν. Αχ, ξαφνά, ένα γαλάζιο ψαράκι με όλα τα χρώματα της ήρυδας που στραφτάλιζε σαν καθαρό διαμάντι, πήδηξε από τα νερά στην όχθη και άρχισε να σπαρταράει. Υπέφερε το καημένο και ο βασιλιάς σκέφτηκε ότι έπρεπε να το ρίξει πίσω. Όμως μέσα του ηχούσε ακόμα η προειδοποίηση του αγγέλου. «Ό,τι και να δεις», του είχε πει, «μη βγάλεις μηλιά». Έτσι κι έκανε και άξαφνα είδε ότι το ψάρι σκίστηκε και από τα σπλάχνα του μέσα σε εκτυφλωτικό φως φανερώθηκε μια πανέμορφη κόρη με μακριά μαλλιά σαν από λαγαρό ασήμι και πήρε να τραγουδά εθέρια, μαγευτικά. Αμέσως από τη λίμνη πετάχτηκαν κι άλλα όμοια ψάρια με υπέροχα χρώματα κι αυτά. Αφού σπαρτάρισαν λίγο σκίστηκαν και από μέσα βγήκαν κι άλλες νύμφες του καταράκτη. Δελικάτες και λιγερόκορμες, που πιο όμορφες δεν είχε ονειρευτεί ούτε στα πιο γλυκά όνειρά του. Ενώ ο βασιλιάς δεν χόρτενε να τις κοιτάζει, άξαφνα τα νερά του καταράκτη μέριασαν σαν κουρτίνες και ξεπρόβαλε μια πανέμορφη πριγκίπισσα νεράιδα με μεγάλα εντυπωσιακά φτερά και ένα στέμα στολισμένο με μαργαριτάρια, κρίνα, σμαράγδια και άστρα. Η άβρα που την δίλυγε είχε τα πιο λαμπερά και ζωντανά χρώματα που μπορεί να δει ανθρωπομάτι. Οι νύμφες χαιρέτησαν με σεβασμό την νεράιδα και εκείνη είπε λίγα λόγια σε μια γλώσσα που δεν είχε ακούσει ποτέ ο βασιλιάς να μιλιέται, αν και είχε ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και φιλοξενήσει τόσους πρεσβευτές από μακρινούς τόπους. Μια μεγάλη λευκή κουκουβάγια κατήλθε από το πουθενά και άρχισε να μιλάει στην ίδια μυστηρία γλώσσα με την πανέμορφη πριγκίπισσα. Για κάποιο ανεξήγητο λόγο, έπειτα από λίγες λέξεις, ο βασιλιάς ένιωσε σαν να μιλούσε την παράξενη γλώσσα όλη του τη ζωή και σαν να καταλάβαινε και να εννοούσε κάθε λέξη που άκουγε. «Για πες μου, καλή μου παραμάνα», έλεγε η πριγκίπισσα, «τι έμαθες για το βασίλειο των Κύκνων? Σταμάτησε ο βασιλιάς τη φυλακή τις ψυχές των υπηκών του στη μορφή του Κύκνου?» «Δυστυχώς, ναι», αποκρίθηκε η κουκουβάγια. «Γιατί δυστυχώς?», ρώτησε η πριγκίπισσα. «Γιατί άργησε να καταλάβει. Τώρα πια δεν είναι βασιλιάς και δεν έμεινε ούτε ένας κάτοικος στο βασίλειό του. Τραγωδία, τόσοι άνθρωποι χαμένοι». «Αχ, αν ήξερε μονάχα πόσο τον αγαπώ», αναστέναξε η νεράιδα. «Έχω τη δύναμη να σώσω καθέναν από τους μεταμορφωμένους. Όσο ακούει τον εγωισμό του, δεν μπορώ να προσφέρω καμιά βοήθεια». Σαν άκουσε αυτά τα λόγια ο βασιλιάς, ξεχνώντας τα πάντα, βγήκε από την κλειψόνα του και πήγε να τρέξει για να τη ζητήσει να τον βοηθήσει. Τι το ήθελε? Δεν είχε προλάβει καλά-καλά να φανερωθεί όταν όλες οι νύμφες και η νεράιδα γίνανε πάλι ψάρια και βούτυξαν στα τρεχούμενα κρυστάλλινα νερά. Σαν να μην ήταν αυτό αρκετό, τα πόδια του βασιλιά πέτρωσαν. Δεν μπορούσε να κάνει βήμα. Και σιγά-σιγά άρχισε να πετρώνει και το υπόλοιπο σώμα του. Τον γυρίεψαν ο τρόμος και απελπισία. Κοίταζε και ένιωθε με φρίκι το σώμα του να πετρώνει. «Έφερα πάλι την καταστροφή», σκέφτηκε, και καυτά δάκρυα κύλησαν από τα μάτια του στα μαγουλά του. Πόσο δυστυχισμένος ένιωθε. Τότε όμως η κουκουβάγια, που όταν φανερώθηκε ο βασιλιάς είχε πετάξει σε ένα κλαρί, κατέβηκε στη γη και μεταμορφώθηκε σε μια γριούλα πολύ ρητυβιασμένη, αλλά με ενδυμασία, με πλήθος παράξενα σύμβολα. «Έχεις αληθινά μετανιώσει! Άσχεσαι να πάψεις να είσαι εγωιστής!» «Ναι, για πάντα», αποκρίθηκε εκείνος με σκυμμένο το κεφάλι. «Σε παρακαλώ, βοήθησέ με». Τότε η γριούλα τον ακούμπησε και πήταν η καρδιά του και αμέσως ξεπέτρωσε. Ο βασιλιάς, ταπεινός πια και πράος,
Πήρε το χέρι της και το φίλησε με σεβασμό. Έπειτα γερόνισα ζήτησα από τις νύμφες και την πριγκίπισσα να ξαναφανερωθούν. Όταν έγινε αυτό, όλοι ξεκίνησαν ως πέφτασαν στη μεγάλη λίμνη με τους τόσους κύκνους που αλίμονοι κάποτε ήταν άνθρωποι. «Ζήτα τους να σε συγχωρέσουν», τον παρακίνησε η γρήγη τέφτρα. Κι εκείνος υπάκουσε πρόθυμα. Μετανιωμένος με αλλαγμένη ψυχή, οικέδεψε τους κύκνους να του δώσουν συγχώρεση για τα κρίματά του. Η πανέμορφη νεράιδα κάλεσε τους κύκνους και όταν κάποιος από αυτούς την πλησίαζε, του έδινε ένα φίλι και φύση ο κύκνος γινόταν πάλι άνθρωπος. Γίνανε πάλι άνθρωποι ο καλός φούρναρης και η φτωχή ράφτρα, ο τσαγκάρης και τελικά ο μιλωνάς. Τότε μόνο το βασίλειο πήρε την πρώτη του μορφή. Τόση ήταν η χαρά των ανθρώπων που ο βασιλιάς τους είχε πάψει να είναι εγωιστής, ώστε γιόρτασαν για πλήθος εβδομάδες. Η χώρα ολάκερη είχε γεμίσει χαρά. Μα το πιο τρικούβερτο γλέντι με γλυκό κρασί και λογιών λογιών υπέροχα εδέσματα έγινε την τελευταία εβδομάδα. Ήταν τότε που ο βασιλιάς παντρεύτηκε την πανόρια νεράιδα. Και από τότε έκανε τα πάντα για να επανορθώσει. Πριν περάσει λίγος καιρός, όλος ο κόσμος μιλούσε για την καλοσύνη του. Για τα νεραϊδοπαίδια που του χάρισε η νεράιδα. Ήταν όχι μόνο πανέμορφα, αλλά και σοφά. Μια από βασιλιάς τα έμαθε ότι ο εγωισμός πάντα φέρνει την καταστροφή. Μα με αγάπη και ταπεινότητα όλα μπορούν να διορθωθούν.